επίθεση ο ΑΟΚ και πάλι μετά το 1-0 στο 4ο λεπτό με τον Κώστα Ντόπλο. Πάρα πολύ εύκολα ξεγράφει στο θερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Παραμένει το 1-0. Βλέπουμε την πρωτοβουλία του κινήσεων να έχει στο πρώτο ημίχρονο γηπεδούχη ο ΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό Καλαμάτα. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πρώτη φάση. Άρη προωθείται πάνω από το μετρική του, βρίσκει εκεί πορεία, διώχνει ο Μητρόφ πολύ μακριά η κεφαλιά, μάχη με τον Κωνσταντόπλο εδώ που είναι και σκόρες στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Θα βουλεί εκεί, κοντράρει και έξω, πάρα πολύ καλή φάση. Τρέχει ο Κυριάκος Κωνσταντόπλος εκεί, είναι το σούτ. Προσπαθεί να σουτάρει, έχει μπλοκάρει ο τερματοφύλακος του Ολυμπιακού Καλαμάτας και έξω, παραμένει το 2-0. Έχει κερδίσει φάουλ, έχει κερδίσει φάουλ. Ναι, ναι. Έχουμε την εκτέλεση του φάουλ, έχουμε την εκτέλεση του φάουλ τώρα για μία ακόμη φορά και 3-0 εδώ στο γήπεδο της Κυπαρισίας, σε μια φάση που έχει γίνει στην μικρή περιοχή. Και βλέπουμε λοιπόν 4-0 εδώ έξω έχει φάση μία ακόμη φορά από την ενέργεια του Βατσί. Έπιασε ο Αθανασόπλος φάουλ, αλλά έγινε η επαναφορά και το 4-1 εδώ στο γήπεδο Κυπαρισίου. Ένα πάρα την απόκρουση. Άλλο ένα φάουλ έχει κερδίσει εδώ η ομάδα του Ολυμπιακού της Καλαμάτας. Βλέπω εδώ τον αναγνωστό που έχει σχηματιστεί τείχος. Να δούμε την εξέλιξη. Είναι ο αναγνωστό που μπήκε στο τρίτο μήχρονο. Εκτέλεση έπιασε ο Αθανασόπλος.